Ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε από σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου στη διοργάνωση της πρώτης προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου με συμμετέχοντες νέους από 17 έως 23 ετών. Οι προσομοιώσεις Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένας θεσμός ο οποίος βοηθά τους συμμετέχοντες σε αυτόν να κατανοήσουν τόσο τους κανόνες διεξαγωγής των συνεδριάσεων όσο και τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία στους νέους να ασχοληθούν με κρίσιμα ζητήματα του τόπου στον οποίο προσομοιώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, να τα κατανοήσουν και να παραθέσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους για αυτά. Εσύ, ως φτάνουμε στην τελετή έναρξης της πρώτης προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σήμερα θα συνεδριάσουμε σε επίπεδο ολομέλειας και σε επίπεδο επιτροπών. Θα συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ήδη καθορίσει τις δημοτικές κινήσεις, τους δημοτικούς συνδυασμούς, οι οποίοι απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση ελπίζω να κυλήσει ομαλά. Και πιστεύουμε ότι η απλή αναλογική την οποία εφαρμόζουμε με τη συγκεκριμένη προσομοίωση και η οποία θα εφαρμοστεί στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να πειραματιστεί, να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της αλλά και να μας προβληματίσει σχετικά με τις δυσχέρειες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Και πέρα από αυτά, να περάσουμε όμορφα, να δούμε πώς λειτουργεί ένα συλλογικό όργανο όπως αυτό. Και το κυριότερο, να αυξήσουμε την νεανική συμμετοχικότητα στο Δήμο μας. Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα. Βλέπουμε μια εξαιρετική εικόνα με νέους ανθρώπους στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, με πολλούς νέους αλλά και πολλές νέες, με την Δήμαρχο, με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλα τα όργανα. Και σήμερα οι νέοι αυτοί άνθρωποι θα εισπράξουν μια αίσθηση για το πώς γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ποιες είναι οι ευθύνες, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποιες είναι οι διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά και εμείς από κάτω θα ακούσουμε τους νέους ανθρώπους, θα δούμε πώς βλέπουν αυτή την πολιτική, πώς βλέπουν τα τοπικά πράγματα, πώς βλέπουν πραγματικά ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλά από αυτά τα νέα παιδιά που σήμερα συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δικασία, ίσως αύριο μεθαύριο κληθούν να κάτσουν σε αυτά τα έδρανα ως εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες, ως εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, από οποιαδήποτε άλλη θέση επιλέξουν ή τους επιλέξει η κοινωνία. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συμμετοχή των νέων ανθρώπων, είναι σημαντικό να είναι ευαισθητοποιημένοι για τα κοινά πράγματα. Είναι σημαντικό να αγωνιούν και να προβληματίζονται για το μέλλον της περιοχής, του τόπου αλλά και της χώρας. Εξάλλου, η συμμετοχή των νέων ανθρώπων είναι το απαραίτητο στοιχείο για την εμπέδωση της δημοκρατίας και για τη διαμόρφωση μιας άλλης κοινωνίας, μιας καλύτερης κοινωνίας, γιατί εξάλλου το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το σκέφτηκαν, που το πρότειναν, στα νέα παιδιά κυρίως, αλλά και όσους συνέδραμαν για να φτάσουμε σε αυτή την πραγματικά εξαιρετική, σε αυτή την πραγματικά όμορφη εικόνα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η προσομοίωση θα συνεχιστεί και αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου στην αίθουσα Κοβεντάριου.